γραμμάτων πώς εξελίσσεται? Το στήριο των συγγραμμάτων φαίνεται να λύγει σιγά σιγά με την ανακοίνωση του συλλόγου καμία εμπιστοσύνη ούτε στη μία πλευρά, δηλαδή στην πλευρά της κυβέρνησης, ούτε στην πλευρά των εκδοτών. Μιλάμε για ένα πανηγυράκι, ας πούμε, μεταξύ του, για το ποιος θα πάρει περισσότερα λεφτά, πώς η κυβέρνηση θα δώσει λιγότερα, πώς θα πάρουν περισσότερα κτλ. Και λέμε το εξής: να καταργηθεί ο έδοξος και να δοθούν από την έδινη τα λεφτά από το ίδιο το πανεπιστήμιο. Να υπάρχουν πανεπιστημιακές εκδόσεις για να καλύπτονται όχι μόνο ένα σύγγραμμα, ένα μάθημα, αλλά παραπάνω για να υπάρχει συνολική εποπτεία του γνωστικού μας αντικειμένου. Δηλαδή να βγαίνουν άρτιοι επιστήμονες από το πανεπιστήμιο και να μην βγαίνουν, ας πούμε, ανάλογα με τα θέλη του κάθε καθηγητή και τα θέλω κάθε εταιρεία κτλ. Και σχετικά με τη στέγαση και με τις φοιτητικές αιστείες του αποθήτων. Ναι. Σχετικά με οι αιστείες και συνολικά στα πλαίσια της υποχρηματοδότησης κλείνουν δωμάτια, πετυχαίνεται κόσμος εκτός, παρήχνουν όλα και καλά ότι φταίνει οι αιώνιοι φοιτητές και όχι δηλαδή ότι υπάρχει ιδέα από χρηματοδότηση που δεν αφήνει κανένα περιθώριο να υπάρχουν δωμάτια για φοιτητές μέσα στις αιστείες. Και εμείς λέμε το εξής: αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα. Τα λεφτά δίνονται στο χρέος, δίνονται σε πολιτικό εξοπλισμό, δίνονται στις τράπεζες και δεν δίνονται στις δικές μας ανάγκες. Λέμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει άμεσα και να υπάρξει αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για να μπορέσουν να αναγερθούν νέες και σύγχρονες αιστείες. Γιατί ακόμα και αιστείες που πάνω σήμερα, αν πάει ένας άνθρωπος, βλέπετε δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς ένα παιδί. Δηλαδή, από τις λάμπες που πέφτουν μέχρι τις τουαλέτες που είναι στη χειρότερη δυνατή κατάσταση, δεν μπορείς να ζήσεις εκεί μέσα. Επομένως, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν αλλάξει το ζήτημα της χρηματοδότησης. Πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση η κρατική και να υπάρχουν αξιοπρεπείς αιστείες για να ζήσουν οι φοιτητές.